Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις ορεινές περιοχές Λιμιά και Βουνοχώρη του Δήμου Καβάλας, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς στους δύο οικισμούς. Η φωτιά που εξαπλώθηκε σε αρκετά μέτωπα ξεκίνησε αργά χθες το βράδυ και πολύ γρήγορα πήρε μεγάλη έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, κάνοντας χρήση όλου του στόλου των αυτοκινήτων αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού που διέθετε, κατέβαλε τιτάνιες προσπάθειες για να περιορίσει τα μέτωπα της φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων που άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση. Στην προσπάθεια επιχείρησαν 130 πυροσβέστες με 30 πυροσβεστικά οχήματα, όχι μόνο από την Καβάλα αλλά και τη Δράμα και άλλες περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η χρήση εναέριων μέσων πυρόσβεσης ήταν αδύνατη, καθώς είχε βραδιάσει όταν ξέσπασε η φωτιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι της περιοχής και σύσσωμες τοπικές αρχές αλλά και οι εμπλεκόμενοι φορείς πολιτικής προστασίας είχαν το βλέμμα στραμμένο στη φωτιά και στο ενδεχόμενο κινδύνου επέκτασης στους οικισμούς. Βλέπουμε, ακολουθούμε ένα πυροσβεστικό όχημα, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το μέτωπο της φωτιάς. Υπάρχει πρόσβαση μόνο από αυτή την πλευρά για την πυροσβεστική, μόνο από αυτό το δρόμο. Από την άλλη πλευρά που είναι το μέτωπο της φωτιάς δεν υπάρχει πρόσβαση. Η ανησυχία είναι μεγάλη καθώς υπάρχει δυνατός άνεμος αυτή την ώρα και καθώς είναι νύχτα και έχουμε όλη τη νύχτα μπροστά μας και δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα αέρια μέσα, καταλαβαίνετε την ανησυχία που υπάρχει. Μια φωτιά η οποία έχει επεκταθεί πλέον σε μεγάλη έκταση. Παρ' όλα αυτά γίνεται μια γενναία προσπάθεια από την πυροσβεστική. Υπάρχουν 7 οχήματα και αναμένονται κι άλλο. Έχουν κινητοποιηθεί η μπουλντόζα της περιφέρειας, οι υδροφόρες του Δήμου και γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει να ελεγχθεί η φωτιά παρά το γεγονός ότι είναι νύχτα, παρά το γεγονός ότι φυσάει, παρά το γεγονός ότι είναι αντίξωσες συνθήκες και δεν υπάρχουν δρόμοι μέσα στο... Περιμένουμε τώρα το πρώτο φως της ημέρας, καταλαβαίνετε. Όχι, δεν περιμένουμε. Θα έρθουν τώρα άλλα 3 οχήματα τα οποία θα ενεργήσουν επί τόπου και το πρωί πρέπει... Η καλή εκδοχή είναι πριν να ξημερώσει, πριν να αρχίσει να φυσάει στο ξημέρωμα της ημέρας, να έχει ελεγχθεί... Η φωτιά, βέβαια το... Είναι πολύ δύσκολο το βέβαια, ναι, αυτά είναι τα λάθη που πρέπει κανονικά τα δασαρχεία να δίνουν πιο εύκολα άδειες να ανοίγονται δρόμοι. Υπάρχει ένα θέμα με την αυτήν ότι είναι πουρνάρι και θα δημιουργεί κάρβουνα και θα δημιουργεί συνεχείς αναφλέξεις. Πάντως βλέπω είναι όλοι παρόν εδώ, προσπαθούν εθελοντικά να βοηθήσουν. Ναι. Να μας πείτε δύο λόγια και εσείς, κυβερνάκη. Είχατε πει από το πρωί ότι είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Ναι, πράγματι, γιατί ο άνεμος, όπως ξέρετε, είναι βασικός συντελεστής για την ανάπτυξη, για την εκδήλωση και ανάπτυξη των δασικών πυρκαγιών. Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε, τώρα η αιτία είναι ένα θέμα. Το άσχημο είναι ότι εκδηλώθηκε βράδυ σε μια δύσβατη περιοχή. Δεν έχουμε φυσικά βοήθεια από τα εναέρια μέσα, τα οποία εκτός όλων των άλλων κάνουν και επιστασία από πάνω, μας δίνουν εικόνα δηλαδή για το τι υπάρχει και τα λοιπά. Αυτά μας λείπουν, οπότε... Υπάρχει κίνδυνος για κάποιες περιοχές τώρα, ποια είναι η αίσθηση που έχετε για κατοικημένες περιοχές? Όχι, όχι, κίνδυνος αυτή τη στιγμή, κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει. Να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Ναι, ναι. Κανένας κίνδυνος. Το θέμα είναι ότι η φωτιά εξελίσσεται, είναι ανεξέλεκτη. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λεπτά περισσότερα. Προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε με κάθε τρόπο, από ό,τι βλέπετε. Βλέπουμε και σχεδόν όλο το προσωπικό του Δήμου Καβάλας. Ναι, από την πρώτη. Τη δήμαρχο δεν είδαμε ακόμα, φαντάζομαι. Ναι, κύριε Κολυβά. Πολύ ψηλά, φτάσατε μέχρι εδώ πάνω. Η κυρία Δήμαρχος, όπως γνωρίζετε, λείπει σε αποστολή στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, ναι, και γυρίζει την Κυριακή. Γι' αυτό δεν είναι εδώ. Επιστατρευθήκαμε όλοι, ήρθαμε. Οι υπηρεσίες του Δήμου, οι αρμόδιες, είναι επιποδός από το πρωί, διότι υποπτευόταν την κατάσταση. Έχουν έρθει όλοι. Αυτό το οποίο είναι βασικό σε πρώτη φάση και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι, όπως ακούσατε, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Δείχνει ο άνεμος να κοπάζει.
Το περίεργο είναι ότι ξέσπασε βράδυ μια συνθήκη η οποία είναι πάντα δύσκολη. Οι θερμοκρασίες δεν ήταν υψηλές για να πούμε ότι λόγω υψηλών είναι, θερμοκρασιών προέκυψε ακριβώς. Η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι το οποίο επίσης είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Το γεγονός όμως ότι έχει πέσει όλο το δυναμικό και ο εξοπλισμός που διαθέτει η περιοχή για την κατάσβεσή της μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι με το πρώτο φως της ημέρας θα έχουμε και την πλήρη αποτύπωση της κατάστασης. Τώρα έτσι όπως ήρθε, έρχεται εδώ, πέρασε το ρέμα, πέρα, επειδή ξέρω το μέρος ακριβώς, έχει περάσει τη ρεματιά και βγαίνει εδώ πέρα πάνω. Τώρα εκεί το πυροσβεστικό ίσως κάτι κάνει. Για αυτό το πυροσβεστικό και να ναι. Φωτιά. Αυτό ίσως, ναι, είναι πολύ κοντά η φωτιά και η φωτιά σίγουρα μπήκε από κάποιους κτηνοτρόφους εδώ. Γιατί τη φωτιά την πρωτοείδε κάποιος από το βουνοχώρι. Ένας κύριος γνωστός μου και με πήρε τηλέφωνο. Λέει μία μικρή εστία βλέπω, φλόγα μικρή. Ναι, είμαστε εδώ όλοι από την πρώτη στιγμή. Σε ένα δύσκολο περιστατικό θα έλεγα, μια μεγάλη φωτιά σε περίοδο που δεν την περιμέναμε, μέσα στο κέντρο σε μια δύσβατη περιοχή. Ας ελπίζουμε ότι θα είναι καλά και ότι θα γυρίσει ο άνεμος λίγο για να πάει η φωτιά πάλι προς τα καμένα. Λοιπόν, βλέπετε τη φωτιά πόσο κοντά μας είναι τώρα. Είναι περίπου στα 50 μέτρα από εδώ η φωτιά, 60 μέτρα. Υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο προσπαθεί να κόψει τη φωτιά ή περάσει προς την πλευρά που είμαστε. Υπάρχει ισχυρός άνεμος και όπως καταλαβαίνετε αυτό ανησυχεί τους πάντες εδώ. Όπως βλέπουμε υπάρχουν αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Προσπαθούν όλοι μαζί μέσα στο σκοτάδι, έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες, κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να μπορέσουν να περιορίσουν ένα δυνατόν τη φωτιά, περιμένοντας το πρώτο φως της ημέρας. Έχουμε το μεριστή εδώ, θα κόψουμε τα νερά από το βουνοχώρι, να τα δώσουμε προς λιμιά λικόστομο, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους κρουνούς και να ανεφοδιάζονται τα οχήματα της πυροσβεστικής. Ό,τι άλλο χρειαστεί, αν χρειαστεί κάτι άλλο πυροσβεστική με τα οχήματα τα δικά μας. Είναι μεγάλη φωτιά, είναι και βράδυ, δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρα μέσα. Φαντάζομαι τώρα χρειάζεται πολύ προσπάθεια. Ο αέρας είναι ένα στοιχείο επίσης δύσκολο. Δεν έχει πρόσβαση από τη μια πλευρά η πυροσβεστική, έχει πρόσβαση στο μέτωπο και φαίνεται ότι πάει να το ελέγξει. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχει πρόσβαση και δυστυχώς είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει τρόπος, δυστυχώς. Οπότε ελπίζουμε τουλάχιστον ο αέρας να κοπάσει. Να κάτι, κοπάσει να λίγο αέρας και να, ή να γυρίσει προς το καμένο. Κάνει ένα ολόκληρο κύκλο. Αν μπορώ να σας το δείξω με το χέρι μου, τώρα βέβαια είναι και βράδυ όπως καταλαβαίνετε. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που πριν από λίγη ώρα υπήρχε φωτιά, έκαιγε η φωτιά, το βλέπετε, είναι καμένα. Και αν μπορέσουμε να σας μεταδώσουμε την εικόνα, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μέτωπο, έχει κυκλώσει τα πάντα. Εμείς βρισκόμαστε στη μέση, βλέπουμε αριστερά μας φωτιά, δεξιά μας φωτιά. Τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολα, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι πολύ έντονη προσπάθεια των πυροσβεστών, η αυτοθυσία που δείχνουν για ακόμα μια άλλη φορά, θα καταφέρουν να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι το πρώτο φως της ημέρας, που εκεί ίσως να καταφέρουμε να πούμε ότι είμαστε πλέον ασφαλείς όσο είναι δυνατόν, γιατί υπάρχει πάρα πολύ αέρα αυτή τη στιγμή. Η φωτιά τη βλέπετε ότι είναι μεγάλη και τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, ακούτε τον θόρυβο που κάνει η φωτιά. Ο αέρας είναι δυνατός και υπάρχει μεγάλη ένταση στη φλόγα αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε και βλέπουμε ότι το επικίνδυνο είναι ότι απλώνεται. Η φωτιά φεύγει από δεξιά, φεύγει και από αριστερά. Είναι δύσκολη, θα είναι δύσκολη η νύχτα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Βλέπετε. Βλέπετε τους πυροσβέστες τώρα προσπαθούν να προσεγγίσουν για να ελέγξουν αυτό το μικρό σημείο που όμως βλέπετε ότι ξεφεύγει.